Γεια σας και καλώς ήρθατε και πάλι στο κανάλι μου, ή αν αυτή είναι η πρώτη σας φορά εδώ, καλώς ήρθατε. Εγώ είμαι η Νάγια, εδώ σας μιλάω για όλα όσα αγαπώ και σήμερα θα κάνουμε ένα μακιγιάζ με προϊόντα τα οποία έχω στη συλλογή μου. Δεν είναι καινούρια αποκτήματα δηλαδή, αλλά δεν έχω ανοίξει και δεν έχω χρησιμοποιήσει ποτέ. Είναι μέσα στις συσκευασίες τους και ζουν μέσα σε αυτά τα κουτιά και περιμένουν τη σειρά τους. Τα περισσότερα μου έχουν σταλεί, κάποια από αυτά τα έχω αγοράσει ή βρισκόντουσαν μέσα σε advent calendars και δεν είχα ακόμη την ευκαιρία να τα χρησιμοποιήσω για τους χύψη λόγους, γιατί δεν ήθελα να ξεκινήσει η αντίστροφη μέτρηση και να φτάσουν στη λήξη τους ή δεν με ενθουσίασαν και τόσο πολύ όταν τα είδα, ώστε να μπω στη διαδικασία να δοκιμάσω αν είναι καλά και αν μου αρέσουν. Αν θέλετε λοιπόν να τα μάθετε όλα αυτά και να δείτε και το τελικό look, μείνετε μαζί μου μέχρι το τέλος. Και αν δεν έχετε εγγραφεί ακόμα στο κανάλι μου, πατήστε τώρα το κουμπί εγγραφή ή το subscribe, γιατί αυτό με βοηθάει πάρα πάρα πολύ. Και φυσικά και το κουδουνάκι για να ενημερώνεστε κάθε φορά που ανεβάζω νέο βίντεο. Είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένη, είμαι σαν παιδί που του έφεραν δώρα και ανυπομονώ να χρησιμοποιήσω όλα αυτά τα προϊόντα, να διαλέξω μάλλον προϊόντα από αυτά τα κουτιά πρώτα και μετά να τα χρησιμοποιήσω. Αλλά πρώτα θέλω να ευχηθώ ένα χρόνια πολλά στις μαμάδες όλου του κόσμου που γιορτάζουν σήμερα. Χρόνια σας πολλά. Πάμε να ξεκινήσουμε. Έλεγα να διαλέξουμε τα προϊόντα μαζί, αλλά αυτό θα μας πάρει, παιδιά, πάρα πάρα πολύ ώρα. Οπότε τα περισσότερα τα έχω βάλει εδώ μπροστά μου. Να σας πω ότι δεν έχω concealer, προϊόν για τα φρύδια και βάση για σκιές. Αυτά όμως που έχω είναι όλα τα υπόλοιπα και χωρίς καθυστέρηση θα ξεκινήσω από το primer, το οποίο έρχεται από την Catrice και είναι αυτό εδώ το Tensational, πώς το λέει, Dream Primer. Πραγματικά ονειρικό ακούγεται αυτό, αν κάνει και τα 10 πράγματα που ισχυρίζεται ότι κάνει. Λέει ότι προετοιμάζει την επιδερμίδα, ενυδατώνει, είναι αντιρρητηδικό, σου δίνει μια φυσική λάμψη, είναι anti-pollution, ενάντια στην μόλυνση δηλαδή, και ενάντια στην οξύδωση, μειώνει τους πόρους ή τέλος πάντων τους συσφίγγει κάπως, δίνει μια ομοιομορφία στην επιδερμίδα, θολώνει τις ατέλειες και έχει και προστασία αντιλιακή 15. Συγγνώμη αν ακούτε και το Μέρλιν να γκρινιάζει, αλλά είναι στο παράθυρο και μιλάει με τα πουλάκια που πετάνε απ' έξω. Ελπίζω να μην είναι πολύ distracting όλο αυτό. Λοιπόν, θα δούμε αρχικά το primer. Είναι σαν κρέμα και έχει σαφώς μια γυαλάδα. Επίσης το νιώθω σαν κρέμα στο πρόσωπό μου. Δεν το νιώθω δηλαδή σαν σιλικονάτο primer. Νάτο το αγόρι το όμορφο, νάτο το αγόρι το γλυκό, το αγόρι το γκρινιάρικο. Είναι γκρινιάρις, δεν ξέρω γιατί, έφαγε πριν από λίγο. Βασικά κοιμόμασταν και οι δύο και γι' αυτό έχω κάνει κι εγώ ένα σημάδι εδώ, το οποίο ελπίζω μέχρι το τέλος του μακιγιάζ δεν έχει φύγει. Είναι από τη μάσκα που φορούσα για να μην μπαίνει το φως και ο ήλιος και με ενοχλεί. Λοιπόν, εκ πρώτης όψεως μου αρέσει η γυαλάδα που έχει δώσει το primer στην επιδερμίδα. Θα συνεχίσω με τη βάση που έχω επιλέξει για σήμερα από όλα αυτά τα προϊόντα και είναι η BB Cream της Golden Rose. Έχει SPF 25 και αυτή. Νομίζω ότι είναι ένα τσικ σκούρα η απόχρωση. Θα δούμε όμως. Ελπίζω ότι θα δουλέψει. Διαφορετικά θα κοιτάξω να το φωτίσω λίγο και με το concealer μου. Θα μπορούσα να την απλώσω με τα δάχτυλα, ωστόσο επειδή θέλω ένα πολύ ομοιόμορφο αποτέλεσμα και να το χτίσω όσο περισσότερο μπορώ και συνήθως οι BB Creams δεν σου δίνουν και πολύ κάλυψη, προτιμώ να χρησιμοποιήσω το Beauty Blender μου. Λοιπόν, χτίζεται αρκετά ωραία. Νομίζω ότι αυτή είναι βέβαια και η maximum κάλυψη που θα μπορέσει να μας δώσει. Ωραία, να προχωρήσω εγώ στο concealer μου στα γρήγορα. Πάμε σε setting powder γιατί τη χρειάζομαι και την θέλω πώς και πώς. Και θα χρησιμοποιήσω αυτή εδώ. Είναι η Flower Setting Powder. Δεν βλέπετε που να δείτε. Είναι και μήνυση συσκευασία από την εταιρεία Beauty Bakery. Έχω ακούσει πάρα πολλά για τη συγκεκριμένη εταιρεία. Δεν τη βρίσκουμε στην Ελλάδα δυστυχώς ακόμη, έτσι νομίζω. Αλλά έχω ακούσει ότι έχει πάρα πολύ καλή setting powder και είναι στην απόχρωση Oat. Ξεκινήσουμε πρώτα από εδώ. Α, είναι πάρα πολύ ωραία, παιδιά. Πραγματικά. Δεν ξέρω αν το βλέπετε ήδη το αποτέλεσμα, πώς έχει γίνει έτσι πιο λίγο και φωτεινό από το ένα μάτι στο άλλο, έχει τεράστια διαφορά. Φυσικά θα σας φέρω και πιο κοντά σε λίγο που θα κάνουμε το eye look, μην ανησυχείτε καθόλου. Για να δούμε, είμαι περίεργη αν θα μου κρατήσει και τη γυαλάδα, ειδικά εδώ στο ταφ. Εγώ βέβαια θα σετάρω όλο το πρόσωπο για να είμαι σίγουρη ότι δεν θα γυαλίσω πουθενά
και ότι θα έχουμε ένα πολύ ωραίο καμβά για να στρώσουν τα υπόλοιπα προϊόντα πάνω, bronzer, rouge κτλ. Αυτό που δεν πρέπει να ξεχάσω να σας πω είναι ότι το 100% των προϊόντων που έχω διαλέξει σήμερα για το μακιγιάζ μου είναι από cruelty free εταιρείες, εταιρείες δηλαδή που δεν κάνουν πειράματα σε ζώα. Πάμε να συνεχίσουμε με μία παλέτα, γιατί έχω επιλέξει μία παλέτα από τη Radiant Professional με την οποία θα κάνουμε το eye look και από αυτή θα χρησιμοποιήσω και το bronzer. Λέγεται Sweet Memories, έχει αυτές εδώ τις ροδακινή θα έλεγα αποχρώσεις πάνω και αυτές εδώ τις αποχρώσεις bronzer, rouge και highlighter για το πρόσωπο και είμαι πάρα πολύ περίεργη να δω πώς είναι αυτό το bronzer. Προσεύχομαι να στρώσει καλά. Πάμε. Okay. Έχει αρκετό pigment, οπότε πρέπει να το πηγαίνετε σιγά σιγά το θέμα. Αν και εμένα μου αρέσει να βάζω πάρα πολύ bronzer στο πρόσωπό μου συνήθως. Αυτό που βλέπω είναι ότι έχει ένα αρκετά κόκκινο υποτόνο. Θα προτιμούσα να είναι πιο διακριτικό και να μπορώ να το χτίσω. Θα σταματήσω κάπου εδώ με το bronzer. Δεν θα ήθελα να βάλω παραπάνω. Δεν ξέρω αν θέλω να χρησιμοποιήσω αυτό το ρούζ, αλλά νομίζω ότι όχι. Θέλω να χρησιμοποιήσω το ρούζ από αυτή εδώ την παλέτα της Smashbox. Έχει δύο highlighters και ένα blush. Λέγεται ένα ρούζ δηλαδή. Λέγεται Planetary Cheek Palette. Θα την ανοίξω για να τη δούμε. Και για να χρησιμοποιήσουμε το ρούζ σίγουρα. Για τα highlighters δεν ξέρω. Πάντως είναι ένα κόσμημα αυτή η παλετίτσα. Είναι φανταστική, παιδιά. Λοιπόν, να πάρω ένα άλλο πινέλο για να χρησιμοποιήσω αυτό εδώ το ρούζ. Με το μαλακό και αυτό. Η γραμμή εντωμεταξύ δεν φεύγει. Ναι, είναι πολύ ωραίο και είναι από αυτά τα ρούζ που σου δίνουν μία λάμψη. Όχι ότι έχει glitter, έχει αυτή όμως τη λάμψη της υγείας που μου αρέσει πάρα πάρα πολύ. Και κάπου εδώ βλέπω ότι το bronzer δεν έχει μπλενταριστεί σωστά. Ωραία. Λοιπόν, να δούμε και τα highlighters. Θα χρησιμοποιήσω αρχικά την λευκή πλευρά με αυτό εδώ το πινέλο του highlighter μου. Δεν θέλω πάρα πολύ χρώμα. Νομίζω ότι μου αφήνει ωστόσο. Ναι, μου αφήνει ροζ χρώμα. Εγώ δεν θέλω στο highlighter να έχω τόσο πολύ χρώμα, οπότε αυτό δεν θα το ονόμαζα απαραίτητα highlighter, εκτός αν σας αρέσει η ροζ λάμψη τόσο ψηλά στα μαγουλά σας. Θα το ονόμαζα blush topper, δηλαδή πιο πολύ μου αρέσει να υπάρχει σε αυτό εδώ το σημείο και να δίνει ακόμη περισσότερη φωτεινότητα στα μήλα μας. Αλλά okay, δεν του θυμώνω. Πάμε να τα αφήσουμε αυτό στην άκρη, να φτιάξω φρύδια γρήγορα off camera και να συνεχίσουμε με το eye look. Ταρά! Φρύδια έτοιμα! Έβαλα primer στα βλέφαρά μου από Anastasia Beverly Hills και ό,τι είχε απομείνει από το bronzer στο πινέλο μου το πέρασα εδώ λίγο στα πλαϊνά της μύτης, γιατί αφού το παρακάναμε που το παρακάναμε με το bronzer είπα να είναι πιο ολοκληρωμένη η εικόνα και να έχουμε και λίγο contouring στη μύτη, έτσι δεν μπορούσε να μείνει χωρίς bronzing αυτή. Λοιπόν, πάμε στην παλέτα. Θα ξεκινήσω από αυτή εδώ την πολύ ανοιχτόχρωμη σκιά, την οποία θα βάλω σχεδόν ως βάση σε όλο το βλεφαρό μου. Θα συνεχίσω με αυτή τη ροδακινή όπως το υποψιαστήκατε και αυτή έχει fallout, αλλά δεν μας πειράζει, αρκεί να τεινάζετε το πινελάκι σας για να μην πέφτουν όλα αυτά στο πρόσωπό σας. Και γιατί χρησιμοποιώ εκείνον τον καθρέφτη και όχι αυτόν, εδώ θα το κάνω, που βλέπω και καλύτερα. Είμαι και πάλι εδώ και είμαι αποφασισμένη να ολοκληρώσω το σημερινό μακιγιάζ, όσα εμπόδια και να έχω συναντήσει μέχρι τώρα. Η διακοπή ήταν γιατί τέλειωσε η μπαταρία, μετά η κάμερα δεν διάβαζε την κάρτα μνήμης, οπότε χρειάστηκε να την αντικαταστήσω και όσο περίμενα να φορτίσει η μπαταρία, ολοκλήρωσα και το αριστερό μάτι. Έβαλα αυτές τις φανταστικές βλεφαρίδες που τις έβαλα και πάρα πολύ εύκολα, θα δείτε στη συνέχεια ποιες είναι. Λοιπόν, να συνεχίσω το eye look και τώρα θα αλλάξω πινέλο και θα πάρω αυτή εδώ την πιο έντονη ροδακινή και θα την χτίσω εδώ χωρίς να είμαι πάρα πολύ προσεκτική, αλλά ακολουθώντας εδώ το φυσικό σχήμα του καπακιού. Αυτή νομίζω ότι είναι και η αγαπημένη μου σκιά από την παλέτα, γιατί όπως βλέπετε δεν χρειάζεται να προσπαθήσεις πάρα πολύ, το χρώμα χτίζεται και είναι έντονο από την αρχή, αλλά μου αρέσει γιατί μου κάνει τη ζωή εύκολη. Αυτό που μου έκανε τη ζωή πάρα πολύ δύσκολη, θα δείτε ποιο είναι, είναι το καφέ που θα χρησιμοποιήσουμε αμέσως μετά. Και αυτό γιατί όχι μόνο είναι πολύ έντονο, αλλά δεν μπλεντάρεται και καθόλου εύκολα. Λοιπόν, το καφέ θα το δουλέψουμε με αυτό εδώ το πινέλο. Θα πάρω λίγη ποσότητα, θα την τεινάξω και θα έρθω μόνο εδώ στην εξωτερική γωνία του ματιού μου και θα προσπαθήσω να το σκουρίνω βέβαια αυτό το σημείο όπως κάνω πάντα. Είναι πολύ δύσκολο να δουλευτεί όμως αυτό το χρώμα, παιδιά. Κάνει στάμπες, αφήνει κενά,
Η αλήθεια είναι θέλει αρκετή προσπάθεια και αρκετό blending. Καλύτερα να χρησιμοποιήσετε κυκλικές κινήσεις για να το κάνετε αυτό. Βλέπετε, έχει συγκεντρωθεί περισσότερο χρώμα εδώ και σχεδόν καθόλου εδώ έχει εξαφανιστεί, εδώ κάτω που το ήθελα. Οπότε λίγο το μποναριστά θα το προσθέσω, αλλά εξακολουθεί να μην αναμειγνύεται σωστά. Νομίζω ότι αυτό είναι το καλύτερο μπλεντάρισμα που μπορώ να κάνω σε αυτή τη φάση. Θα χρησιμοποιήσω τώρα το highlighter και θα το φέρω εδώ ακριβώς κάτω από το φρύδι μου, που είναι καταπληκτικό και νομίζω θα το βάλω και στο πρόσωπό μου. Πάντως εδώ δείχνει πολύ όμορφο. Και θα το βάλω και στο εσωτερικό του ματιού, γιατί μου αρέσει πάντα να φωτίζω αυτό το σημείο. Νομίζω ότι μας κάνει όλες να φαίνομαστε λίγο πιο ξεκούραστες. Στη συνέχεια θα χρησιμοποιήσω το eyeliner από την NYX, ήδη έχω κάνει ένα baby wing από αυτή την πλευρά, θα προσπαθήσω να κάνω το ίδιο και από την άλλη. Και έχω να σας πω προκαταβολικά, γιατί το χρησιμοποίησα πριν από λίγο, spoiler, ότι μ' αρέσει πάρα πολύ το καφέ και θα συνεχίσω να το χρησιμοποιώ και για πιο πρωινά μακιγιάζ. Τώρα λοιπόν θα προχωρήσω στην κάτω γραμμή των μπλεφαρίδων και θα πάρω αυτό το χρώμα που χρησιμοποιήσαμε στην αρχή και θα είναι το πρώτο που θα χρησιμοποιήσω. Στη συνέχεια θα πάρω το πιο έντονο ροδακινί και θα το βάλω τα μποναριστά. Και από την άλλη μεριά του πινέλου μου θα πάρω λίγο καφέ, θα το τεινάξω σε συνδυασμό με λίγο bronzer. Ουφ, το fallout δεν υπάρχει παιδιά. Και για μάσκαρα σήμερα έχω επιλέξει αυτή εδώ από την Aiko. Είναι μια μίνι συσκευασία και αυτή νομίζω ήταν σε Advent Calendar. Λέγεται Lash Alert, Wake Up and Go. Έχει καφεΐνη και υποτίθεται ότι ξυπνάει τις βλεφαρίδες σου. Εγώ πρώτα βέβαια θα τις γυρίσω και με το Lash Curler. Και αμέσως μετά θα κάνω μια στρώση μόνο, γιατί θα βάλω και τις ψεύτικες έτσι κι αλλιώς. Οπότε δεν χρειαζόμαστε παραπάνω. Λοιπόν, καταρχήν το βουρτσάκι είναι έτσι. Και παιδιά, μου αρέσει πάρα πολύ αυτή η κλίση που έχει. Δεν το περίμενα, ειλικρινά. Και δείτε το αποτέλεσμα που έχει με μόνο ένα πέρασμα. Είναι το αποτέλεσμα που θέλω εγώ για τις βλεφαρίδες μου. Νομίζω ότι αυτό είναι και λίγο προσωπική προτίμηση. Αλλά μου αρέσει πάρα πολύ ο διαχωρισμός και το μάκρος που τους δίνει. Πάμε στις βλεφαρίδες και αυτές που επέλεξα για το σημερινό μακιγιάζ είναι από την Catrice. Το μοντέλο λέγεται Insta Extreme Volume Lashes και δεν τους αδικώ καθόλου γι' αυτό. Έχει και την κόλλα του μέσα, πράγμα που εκτιμώ πάρα πολύ στις ψεύτικες βλεφαρίδες. Και έχω αυτό εδώ το εργαλείο, παιδιά, που με έχει σώσει. Μισό λεπτάκι να τις τοποθετήσω. Τα κατάφερα, έβαλα και την άλλη βλεφαρίδα και ομολογουμένως το αποτέλεσμα μου αρέσει πάρα πολύ. Βέβαια δεν συνηθίζω να βάζω βλεφαρίδες γιατί δυσκολεύομαι παιδιά στην τοποθέτηση και τις αισθάνομαι καθ' όλη τη διάρκεια που τις φοράω, μου είναι λίγο ενοχλητικές. Πάμε στα χείλη, εδώ νομίζω θα το σπάσω το cruelty free γιατί δεν έχω πολύ μεγάλη επιλογή προϊόντων, έχω πολλά κόκκινα βασικά και δεν νομίζω ότι ταιριάζει με το σημερινό eye look, θέλω να το κρατήσω πολύ φρέσκο το μακιγιάζ, οπότε θα διαλέξω αυτό εδώ το μολύβι από την NYX, έχω κάνει παιδιά την προεργασία εδώ γιατί μου τις πάει πάρα πολύ αυτή η συσκευασία, δεν μπορώ να την ανοίξω χαλά όταν είχα μου πάντα. Λοιπόν, είναι το Retractable Lip Liner στην απόχρωση Nude και θα χρησιμοποιήσω και αυτό εδώ το gloss, δεν ξέρω πόσο pigment έχει, που λέγεται Naked Truth από την Estée Lauder και ίσως βάλουμε και αυτό το χρυσό πάνω που λέγεται Peach Chill, θα δω. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι είναι λίγο άχρωμο, είναι ωραίο όμως, είναι κρεμώδες και μ' αρέσει που δεν χρειάζεται να το ξύνω συνέχεια, μου αρέσουν αυτά τα μολύβια. Μ' αρέσει αρκετά, δεν μπορώ να πω. Νομίζω ότι θα αρχίσω να το χρησιμοποιώ συχνότερα το συγκεκριμένο μολύβι. Και πάμε στο gloss. Oh, τι απλικατέρ είναι αυτό. Α, είναι σκληρό, δεν είναι απαλό πινελάκι. Μυρίζει παιδιά, καραμέλα και βανίλια. Συγκλονιστική μυρωδιά. Το απλικατέρ δεν μπορώ να πω ότι μ' αρέσει. Είναι λίγο περίεργο, μήπως αυτό έπρεπε να είναι μαλακό. Λοιπόν παιδιά, αυτό είναι ένα μαλακό πινέλο. Yes, που έχει ξεραθεί και δεν ξέρω για ποιο λόγο, γιατί εγώ δεν έχω χρησιμοποιήσει ποτέ αυτό το gloss. Okay. Τώρα it makes sense. Τώρα μπορούμε να δουλέψουμε. Και είναι και πάρα πολύ απαλό στα χείλη. Απλά έχει ακοκαλώσει μέσα στη συσκευασία. Τι λέτε, να κάνουμε το πείραμα, να δοκιμάσουμε και το peach chill από πάνω. Για να δούμε. Και αυτό είναι σκληρό. Χριστέ μου, τι συμβαίνει. Α! Δίνει μια ωραία γελάδα, νομίζω θα το βάλω μόνο στο κέντρο των χιλιών. Δείτε τι γίνεται όταν κάνω αυτό. Κολλάει το πάνω με το κάτω χείλος και δημιουργεί αυτό εδώ το κομματάκι, το οποίο
Δεν μου αρέσει καθόλου στα gloss, αλλά μου έρχεται η μυρωδιά, η οποία είναι πραγματικά συγκλονιστική και νομίζω ότι και τα χρώματα είναι πάρα πολύ ωραία. Αυτό λοιπόν είναι το τελικό μακιγιάζ για σήμερα. Setting spray δεν έχω. Ας χρησιμοποιήσω αυτό εδώ της NYX που είναι το Radiant Finish και μου αρέσει πάρα πάρα πολύ. Πάμε να κάνουμε ένα review λοιπόν τώρα στα προϊόντα που χρησιμοποίησα. Το primer, δεν ξέρω αν δίνει όλα αυτά τα ωφέλη, θα πρέπει να το χρησιμοποιήσω περισσότερες μέρες ομολογουμένως για να δω αν θα δω και διαφορά στην επιδερμίδα μου. Αλλά αν έχετε ξηρή επιδερμίδα νομίζω ότι θα σας αρέσει πάρα πάρα πολύ, γιατί έστρωσε πολύ όμορφα η κρέμα που χρησιμοποίησαμε από πάνω. BB cream και αυτή μου άρεσε, γιατί για BB cream νομίζω ότι μου έδωσε αρκετή κάλυψη και χτίστηκε, γιατί έβαλα δύο στρώσεις, έβαλα αρκετή ποσότητα. Δεν φαίνεται βαρύ καθόλου το αποτέλεσμα. Και επίσης δεν έχω γυαλίσει μετά από 4 ώρες περίπου που παλεύω να κάνω αυτό το βίντεο. Βέβαια, αυτό νομίζω ότι οφείλεται και σε αυτή τη φανταστική πούδρα, την οποία θα ψάξω να βρω πόσο κοστίζει και αν δεν είναι πανάκριβη θα την αγοράσω. Μόλις τελειώσει το No Buy, το οποίο συνεχίζεται βεβαίως μέχρι τον Ιούνιο, από Beauty Bakery. Αυτή μου άρεσε πάρα πάρα πολύ. Μου άρεσε επίσης το σετ των γλυφαρίδων από την Catrice, ήταν φανταστικό και πολύ εύκολο να τις τοποθετήσεις, και το καφέ eyeliner από την NYX. Να σας πω όμως ότι αν ψάχνετε για ένα σκούρο πολύ καφέ, αυτό δεν είναι το σκούρο πολύ καφέ το οποίο χρειάζεστε, έτσι. Είναι όμως ένα καφέ το οποίο είναι πάρα πολύ φυσικό και αν κάνετε eyeliner και πρωί δεν θα φαίνεται πολύ άγριο, γιατί εγώ συνήθως χρησιμοποιώ το μαύρο και φαίνεται λίγο άγριο, η αλήθεια είναι. Αυτά είμαι λίγο, δεν ξέρω, είμαι λίγο στη μέση, 50-50 μου άρεσαν. Θα τα χρησιμοποιήσω λίγο ακόμα και θα σας πω σε μελλοντικό βίντεο την άποψή μου ξανά. Το μολύβι της NYX μου άρεσε πάρα πάρα πολύ. Τι άλλο έχουμε, και την παλέτα, έχουμε τις δύο παλέτες, σωστά. Λοιπόν, αυτή η παλέτα, αν σας αρέσει η μεγάλη λάμψη, είναι αυτό ακριβώς που χρειάζεστε. Το ρούζ μου άρεσε πάρα πολύ γιατί δίνει αυτό το φρέσκο λαμπερό αποτέλεσμα. Ωστόσο τα highlighters εγώ δεν βλέπω να τα χρησιμοποιώ, γιατί δεν θέλω να έχω πολύ χρώμα σε αυτό το σημείο του προσώπου μου. Και η άλλη παλέτα από την Radiant, που την έβαλα. Λοιπόν, αυτή η παλέτα από την Radiant δεν μπορώ να πω ότι με βόλεψε και ιδιαίτερα. Βέβαια, είναι μια basic παλέτα, εκτός από αυτό το χρώμα που είναι περίεργο και μπλεντάρεται δύσκολα. Κατά τα άλλα, αυτό το ρούζ δεν το χρησιμοποίησα, το highlighter είναι καταπληκτικό, αυτές οι σκιές, okay, πολύ συμπαθητικές. Και τελικά το bronzer δεν φαίνεται και πάρα πολύ σκούρο και πάρα πολύ έντονο μετά το τελικό μακιγιάζ, αλλά δεν είναι από τις αποχρώσεις που μου αρέσουν εμένα πάρα πάρα πολύ. Οπότε και εδώ είμαι κάπως 50-50. Σας ευχαριστώ όπως πάντα πάρα πολύ που είδατε και το σημερινό βίντεο. Αν σας άρεσε μην ξεχάσετε να πατήσετε το like και να το μοιραστείτε και με τους φίλους σας. Επίσης γράψτε μου στα σχόλια αν έχετε δοκιμάσει κάποιο από αυτά τα προϊόντα ή αν θα θέλατε να δοκιμάσετε κάποιο από αυτά. Θα σας βάλω link για όλα στην περιγραφή. Πολλά φιλιά, να προσέχετε, να περνάτε υπέροχα και θα σας δω στο επόμενο. Bye bye!